όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιμα και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Ακούμε να ψάλετε μέσα στις εκκλησίες. Θα ήθελα να σας πω ότι εχθές το βράδυ μέχρι αργά, στις 3 η ώρα περίπου, τα μεσάνυχτα, ανέπτυσα αυτό το θέμα και προσπαθούσα μέσα από την υμνοδία της εκκλησίας μας, μέσα δηλαδή από το μηνέον, το Δεκέμβριο, να ψάξω και να βρω το λόγο που μας καλεί ο υμνοδός να δοξάσουμε τη γέννηση του Χριστού. Έτσι λοιπόν θα αναπτύξω στην αγάπη σας αυτό το οποίο χθες το βράδυ μέχρι τις 3 η ώρα κατέγραψα, ο οποίος είναι λόγος στη γέννηση του Ιησού Χριστού, με θέμα «Γιατί οι πιστοί δοξάζουμε τη γέννηση του Χριστού». Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή που λέμε «Χριστός γεννάται, δοξάσατε». Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Θα ήθελα λοιπόν με τα προσοχής να παρακολουθήσετε το κείμενο το οποίο έγραψα, την ομιλία την οποία έγραψα εχθές. Επί τη εορτή των Χριστουγέννων. Μα τι συμβαίνει αδέλφια μου, σήμερα στη Βηθλέμ, ακούω ποιμένες μαζί με αγγέλους και αρχαγγέλους να συμψάλλουν ουράνιους ύμνους. Ακούω χερουβίμ και σεραφείμ να δοξολογούν τον ενυψίστης Θεό. Μάγοι εξ Ανατολών να καταφθάνουν για να προσκυνήσουν βασιλέα, γεννηθέντα εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ως οι ίδιοι το ομολογούν. Αλλά δεν ακούω μόνο, βλέπω και αγγέλους να χορεύουν και να αγάλλονται εν ουρανείς. Όλοι δε οι κτήσεις να σκυρτά από χαρά. Κι εγώ αμαρτωλός και ταπεινός αναρωτώμαι, μα τι συμβαίνει σήμερον και η φύσης πάσα χέρι. Τότε ακούω φωνή γνωστή που είναι του Ισαΐα, του μεγάλου προφήτη λέγουσα, ιδού η Παρθένος εργαστρή, έτσι και τέξετε νιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ως και το ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού, και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Τότε τρέχω στις γραφές και βλέπω ότι σήμερον εκπληρώνεται εν Βηθλεέμ ο λόγος του προφήτη
και τελείται μέγα και παράδοξον θαύμα. Παρθένος τίκτη, και η μήτρα της δεν φθείρεται. Ο λόγος λαμβάνει σάρκα και οστά, και όμως εκ του πατρός δεν χωρίζεται. Σήμερον βλέπω την Παρθένον να τίκτη τον ποιητή του παντός, και παρότι βλέπω πεδίο νέων, αναγνωρίζω στο πρόσωπό του των προαιώνων υπάρχων θεών. Και αυτό το οποίο ήταν διέμεινε, Θεός αληθινός, και αυτό το οποίο δεν ήταν έγινε, προσλαμβάνοντας ανθρώπινη σάρκα και γενόμενος από φιλανθρωπίαν άνθρωπος. Έτσι ο αχώρητος παντί εχώρεσε εν το σπηλαίο της Βηθλεέμ. Ο ενκόλπης του πατρός ευρέθη τώρα εν αγκάλες της μητρός. Μυστήριον ξένων βλέπω και παράδοξο. Ένα σπήλαιον να γίνεται ξαφνικά ουρανός, και αντί να κάθεται ο Θεός επί θρόνου χερουβικού, να επιλέγει τώρα ως θρόνο του την μήτρα της Παρθένου Μαριάμου, κάνοντας και την ίδια να εκθαμβείλε και να λέγει ότι άντρα δεν εγνώρισα, και πως είναι δυνατόν τώρα να τέξω ιόν χωρίς σπέρμα, ποιος είδε ποτέ γυναίκα να τίκτη, και όμως γέννησα εν χρόνο των άχρονων ιών, μην διδαχθήσα την σύλληψη του γενομένου. Ένα έχω να σας πω πάντως, αυτό που είναι και γεγραμμένο, ότι όπου ο Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Και εμείς αδέρφια μου, με τα ανάξια χείλη μας, μιμούμενοι τους αγγέλους, ας ενέσουμε σήμερα τον εν υψίστης Θεό. Διότι επιτέλους ήλθε, ήλθε η προσδοκία των εθνών, ήλθε και έσωσε όλους εμάς εκ τους δουλείας του εχθρού. Ας μεγαλύνει λοιπόν η ψυχή μας τον εκ της Παρθένου Θεόν σαρκή τεχθέντα. Ας μεγαλύνει η ψυχή μας τον εν το σπηλαίο τεχθέντα βασιλέα. Ας μεγαλύνει η ψυχή μας τον υποτομάγων Θεόν προσκυνηθέντα. Ας μεγαλύνει η ψυχή μας την αγνή Παρθένων, την γεννησαμένη Χριστόν τον βασιλέα. Καθότι σήμερον ο δεσπότης γεννιέται ως βρέφος από μητέρα Παρθένων. Σήμερον οι ποιμένες βλέπουσι το σωτήρα των ανθρώπων, σπαργάνης ηλιμένων και κείμενων εν φάτνη. Σήμερον πάσα κτήσεις αγάλεται και χέρι, ότι Χριστός εκτέχθη εκ της Παρθένου κόρης. Σήμερον επεσκέψατο όλους εμάς εξύψους, ο σωτήρας μας, η Ανατολή των Ανατολών, και όσοι ευρισκόμασταν εις το σκότος και εις τη σκιά, ευρήκαμεν την αλήθεια. Δια τούτο ας ψάλλει το Κυρίο πάσα η γη, και εν ευφροσύνη ας ανυμνήσουν οι λαοί, οδύν επάξιον λέγοντες, δόξα εν υψίστης. Το σήμερον εν σπηλαίο τεχθέντη εκ της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αδέρφια μου, και εμείς αν επιθυμούμε και θέλουμε τη σωτηρία μας, όπου μας οδηγεί ο αστέρας μετά το μάγο της Ανατολής, εκεί που εγεννήθη ο Χριστός, εκεί που άγγελοι ακαταπαύστος αυτόν υμνούσι και οι ποιμένες αγραυλούσιν ψάλλοντες, και αυτοί με τους αγγέλους το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τον Υιόν του Θεού που γίνεται σήμερα Υιός της Παρθένου. Ας ακολουθήσουμε τον Απάτορα εκ Μητρός και Αμήτορα εκ Πατρός, διότι ο ακολουθών αυτών δεν θα περπατήσει ξανά εις το σκοτάδι, αλλά θα βρει το φως της ζωής, καθότι
Με τη γέννησή του η πόρτα του παραδείσου ανοίχθηκε, η κατάρα εξαφανίστηκε, η αμαρτία διώχθηκε, η πλάνη απομακρύνθηκε, η αλήθεια αποκαλύφθηκε, η βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύθηκε εις τη γη και ένωσε τη γη με τον ουρανό. Οι άγγελοι συνομιλούν ξανά με τους ανθρώπους. Όλα έγιναν και πάλι ένα, όπως ήταν και τότε μέσα εις τον παράδεισο, όπου ο Θεός συνομιλούσε με τους ανθρώπους, τον Αδάμ και την Εύα. Έτσι και σήμερα ο Θεός γίνεται άνθρωπος και συνομιλεί και πάλι με το πλάσμα του, με εσένα και με μένα. Ξαναζούμε για πρώτη φορά την παραδεισένια ζωή. Γιατί κατέβηκε ο Θεός στη γη και αφού ένωσε τον άνθρωπο εις το μυστικό δείπνο μαζί του, τον ανεβάζει τώρα ως Θεόν εις τους ουρανούς. Τον κάνει ξανά μέτοχο της βασιλείας του, μέτοχο της ζωής και καταργεί έτσι τον θάνατο. Κατέβηκε ο Θεός πάνω στη γη για να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς όμως να λείψει ούτε στιγμή από τον ουρανό. Έγινε άνθρωπος και παρέμεινε Θεός. Είναι Θεός και έγινε άνθρωπος. Τρέχουν τώρα κοντά του για να σωθούν οι ποιμένες. Τρέχουν κοντά του και οι μάγοι της Ανατολής. Τρέχουν κοντά του οι 12 και οι 70 Απόστολοι. Τρέχουν κοντά του πλήθος Παρθένων. Τρέχουν κοντά του τα έθνη, τρέχουν κοντά του λαοί, αναζητώντας τη βοήθειά του, τη στήριξή του, την απελευθέρωσή τους, τη σωτηρία τους από την πλάνη όλων εκείνων που τους έταξαν λύση στα προβλήματά τους και ουδέποτε τους την πρόσφεραν. Τρέχουν κοντά του οι αδικημένοι, οι φτωχοί και οι πεινασμένοι, οι αμαρτωλοί και οι ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι πίστεψαν εις όσους τους έταξαν, ότι έχουν τη δύναμη να τους προσφέρουν το δίκαιο, να τους χορτάσουν ψωμί και να ξαναφρώσουν την ψυχή τους από τις ταλαιπωρίες της ζωής, αλλά τους απάτησαν. Τρέχουν κοντά του και οι φιλόσοφοι, οι πλούσιοι και οι βασιλιάδες της γης, που και οι ίδιοι τελικά παγιδεύτηκαν εις τη φιλοσοφία τους, εις τον πλούτο τους και εις την εξουσία τους, πιστεύοντας ότι θα βρουν μόνοι τους διέξοδο στα αδιέξοδα της ζωής. Τρέχουν τώρα όλοι κοντά του, αναζητώντας τη σωτηρία τους, διότι αντελήφθηκαν ότι από μόνοι τους τελικά δεν μπορούσαν να σωθούν. Αναγνώρισαν την αδυναμία του ανθρώπου, αναγνώρισαν την αδυναμία του εαυτού τους, αναγνώρισαν το πόσο μικρός είναι τελικά ο άνθρωπος. Αναγνώρισαν ότι η λύση της σωτηρίας τους δεν μπορούσε να προέλθει από τον άνθρωπο. Δεν μπορούσε να είναι τελικά ανθρωποκεντρική. Η λύση προήλθε μόνο από τον Χριστό, γι' αυτό και είναι χριστοκεντρική. Τη λύση λοιπόν τους την έδωσε ο ουρανός. Τη λύση τους την έδωσε ο ίδιος ο Θεός, που έγινε σήμερα άνθρωπος και παρέμεινε Θεός. Το όνομά του Ιεσουά, Ιησούς, που σημαίνει ότι ο Θεός σώζει. Ο Ιησούς λοιπόν, ως Θεός, έδωσε τη λύση, διότι ο ίδιος είπε ότι είναι το φως, η ζωή, ο άρτος, η οδός, η αλήθεια, η αιώνια ζωή, η δικαιοσύνη, η θύρα, η ελευθερία, η σοφία, ο ιατρός, ο βασιλεύς των βασιλέων, η ειρήνη, η αγάπη, η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω, η σωτηρία των ανθρώπων, ο Ιν, ο Ον και ο Ερχόμενος. Δι' αυτό και όλοι οι λαοί σωτήρα τον απεκάλεσαν, διότι αυτός σήκωσε το βάρος των αμαρτημάτων και τον πόνο ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους. Δι' αυτό και εμείς σήμερον σας καλούμε μαζί μας να ψάλετε «Το Χριστός γεννάται». Δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και εν νεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί.
ότι δεν δόξασε. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή μάλλον είναι η ομιλία, την οποία όπως σας προανέφερα, εχθές το βράδυ, μέσα από το μηνέο του Δεκεμβρίου, ερμηνεύοντας και προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τα τροπάρια, διότι όλη η ομιλία δεν είναι τίποτα άλλο που αν σας διαβάσω τα τροπάρια θα τα συναντήσουμε μέσα εδώ ακριβώς. Ο γαρ ειν διέμεινε Θεός ον αληθινός και ο ουκίν προσέλαβε άνθρωπος γενόμενος δια φιλανθρωπίαν. Αναφέρουμε στο εσπερινό, στο ιδιόμενο. Επίσης, αν προσέξετε όλα στην προφητεία, «Παιδίον εγεννήθη ημίν» του Ισαΐου, «Υιός και εδόθη ημίν». Επίσης, το τροπάριο, «Ανέθυλας Χριστέ εκ Παρθένου, νοητέ ήλιε της δικαιοσύνης, και αστήρισε υπέδησε, εν σπηλαίων χωρούμενων των αγχώρητων». Επίσης, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρή εξηκετέξετε νιών». Επίσης, το «Ημείς δεν τον ένων αναξίγης χείλεση, αγγελικός αυτό προσάπομεν, ήλθε γάρι προσδοκία των εθνών, δόξα εν υψίστης Θεό, εν διθλέμ ακούω υπό ασωμάτων σήμερον». Επίσης, «Μέγα και παράδοξον θαύμα τετέλεστε, Παρθένος τίκτη και η μήτρα ουφθήρεται, ο λόγος ακούτε και του πατρός ου χωρίζεται. Χορεύουσι οι άγγελοι πάντες εν ουρανό και αγάλλονται σήμερον, σκυρτά δε Βηθλεέμ πάσα εκτίσεις, για το γεννηθέντε Βηθλεέμ σωτήρα Κύριον. Σήμερον τίκτη η Παρθένος, τον ποιητήν του παντός». Επίσης, άναδρος ημί, τι θαυμάζεις Μαριά, τι εκθαμβήσε το εσύ, ότι άχρονον εγέννησες Υιόν. Άναδρος ημί, και πώς τέξω ο Υιόν, άσπορον γονήν της εώρακε, όπου Θεός δεν βούλεται νικάτε φύσεως τάξης. Ο αχώρητος παντή, πώς εχωρέθη εγκαστρή, ο εγκόλπης του πατρός, πώς εναγκάλες της μητρός. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη και ενεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί. Δι' ημάς γαρε γεννήθη παιδίο νέων ο προαιώνων Θεός. Επεσκέψα το ημάς εξ ύψους ο σωτήριμον, ανατολή ανατολών και η ενσκώθηκε σκιά έβρωμεν την αλήθεια και γάρε της Παρθένου ετέκτη ο Κύριος. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι η υμνοδία της Εκκλησίας μας, η οποία δεν γνωρίζω ακριβώς πότε γράφτηκε η συγκεκριμένη υμνοδία, έτσι πότε, εδώ λέει Γερμανού πιθανόν μοναχού να είναι, Ανατολίου κτλ, τα ποίηματα αυτά, πότε καταγράφτηκαν ακριβώς, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτά που ψάλλουμε μέσα στην Εκκλησία μας την ημέρα του Χριστουγέννου, παρά μας περιγράφει, αν προσέχουμε, οι Άγιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι φερόμενοι υπό Πνεύματος Αγίου γράφουν στίχους. Αλλά οι στίχοι αυτοί, εάν τους βάλεις σε μια σειρά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σου ερμηνεύουν αυτό το οποίο γίνεται. Και σου λέει το γιατί γίνεται. Σου λέει και το τι γίνεται, τι ήταν πιο πριν, γιατί γίνεται, πώς γίνεται, και σου λέει ότι είναι μυστήριο. Και το μυστήριο έρευνα μου χωρά. Δεν χωρεί έρευνα, σου λέει. Δεν μπορώ να σου ερμηνεύσω. Θα έπρεπε να ήταν μυστήριο. Πόσο αχώρητος παντή
έχω ρίθει τώρα μέσα στην κοιλία της Θεοτόκου ή έχω ρίθει μέσα σε ένα σπήλαιο. Πόσο εγκόλπης του παρός ευρέθη να γκάλες της μητρός. Αυτά είναι ανεξήγητα, όμως μας τα περιγράφει. Άρα λοιπόν, όταν ψάλουμε, εάν προσέχουμε ακριβώς το τι ψάλουμε, το τι υμνούμε, το τι διαβάζουμε, είναι το καλύτερο και το πιο ωραίο κήρυγμα. Ένα κήρυγμα το οποίο λες, αυτό δεν μπορεί να είναι του Πατρός Νεκταρίου. Κι όμως βγαίνει μέσα από εδώ. Βγαίνει μέσα από εδώ. Μέσα από αυτά τα οποία ψάλουμε στη γέννηση του Χριστού μας. Άρα λοιπόν, όλο το μυστήριο λύνεται. Πολλές φορές, ακόμα και στις εορτές, οποιαδήποτε εορτή, οποιαδήποτε εορτή, εάν προσέξουμε τις παπαντής είναι, τις βαπτίσεως του Χριστού είναι, μας περιγράφει ακριβώς το γεγονός το οποίο γίνεται. Μας γράφει και το λόγο που γίνεται. Και το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Μας λέει το γιατί με τη γέννηση του Χριστού πρέπει εμείς να τον υμνήσουμε. Και βλέπετε ότι βγαίνει με τον τρόπο τον οποίο τελείωνα ότι μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Γιατί μας καλεί να τον ακολουθήσουμε? Διότι όπως αναφέρω εδώ στο γραπτό κείμενο, ότι τρέχουν όλοι κοντά του για να σωθούν. Φτωχοί, πλούσιοι, άρρωστοι, αμαρτωλοί, βασιλιάδες, ποιμένες, απόστολοι. Οι πάντες τρέχουν και τον ακολουθούν. Γιατί εκείνος είπε, όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Απαρνησάς το εαυτό. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει. Εκείνος φώναξε τη λέξη ακολούθημη, ακολούθησέ με. Γιατί όλοι τους φιλόσοφοι, πλούσιοι, βασιλιάδες, αμαρτωλοί, πεινασμένοι, πτωχοί, όλοι αυτοί είχαν ταλαιπωρηθεί χιλιάδες χρόνια. Ψάχνανε μέσα στη φιλοσοφία τους, μέσα στη σκέψη τους, μέσα στον πλούτο τους, μέσα στις γνώσεις τους. Να σωθούν. Και είναι αυτό που σας αναφέρω πολλές φορές σαν παράδειγμα, ότι η κοινωνία έμοιαζε και ξαναμοιάζει σήμερα με μία έρημο που ο καθένας ερχόταν και φώναζε. Ακολουθήστε με, από εδώ είναι ο δρόμος για να φύγουμε από την έρημο, να μην πεθάνουμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να βρεθείς στη μέση μιας ερήμου της Σαχάρας και να μην ξέρεις προς τα πού πρέπει να πας για να βρεις νερό ή να βρεις φαγητό και να πιεις. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αυτό λοιπόν είχε πάθει η ανθρωπότητα. Και ο καθένας υποσχότανε. Υποσχέσεις ο ένας ότι θα τους βγάλει από αυτή την έρημο. Και φυσικά τους ταλαιπωρούσε, στον δρόμο τους εξαντλούσε και πέθαναν. Και φώναζαν οι άλλοι, είδατε λάθος δρόμο πήραν. Ακολουθήστε μένα, στους εναπομείναντας. Και ακολουθήστε μένα, μεταφώναζε ο άλλος. Αυτό έκανε και ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης και ο Αριστοτέλης και οι φιλόσοφοι όλοι. Οι γνωστικιστές, οι στοικοί και ο καθένας όλοι. Ο Κομφούκιος, ο Ζαρατούστρας, ο Βούδας, αυτό έκαναν. Αλλά από αυτό το αντιέξοδο του ανθρώπου που είχε βρεθεί και βρέθηκε πότε? Όταν ο άνθρωπος εξήλθε του Παραδείσου. Σε αυτό το αδιέξοδο είδε ο άνθρωπος ότι έπαθε όλα αυτά από την ώρα που εξήλθε στον Παράδεισο. Είναι σαν και αυτό που παίρνει φόρα, ξέρετε, είναι μέσα στο σπίτι και είναι μια χαρά, ξαφνικά κάτι το πιάνει, παίρνει φόρα, ανοίγει το παράθυρο και πηδάει την πόρτα. Και πηδάει από την μπαλκονόπορτα στο κενό.
Και όταν βρεθεί στο κενό, τότε αντιλαμβάνεται το τι έχει κάνει. Τότε αντιλαμβάνεται. Εδώ δεν πέφτουμε στο κενό. Σε χειρότερο από κενό πέφτεις. Εδώ πελαγοδρομείς. Και σου λένε όλοι πώς θα σε επαναφέρουμε στην πρώτη κατάσταση. Προσπαθούν όλοι να σου λύσουν τα προβλήματά σου. Το γιατί πεθαίνεις, το γιατί αρρωσταίνεις, το που πας, το από που προέρχεσαι, το ένα, το άλλο. Και προσπαθούν να ικανοποιήσουν την ψυχή του ανθρώπου. Τελικά δεν το πετύχαινα. Δεν μπορούσαν να δώσουν σωτηρία και λύσεις και να πούνε αυτός είναι ο δρόμος. Ακολουθήστε. Αυτό έκανε ο Χριστός. Και γι' αυτό τονίζει ότι είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος. Χωρίς ούτε στιγμή να πάψει να είναι Θεός. Δεν πάβει ούτε στιγμή. Ενώ Θεός όν. Γίνεται άνθρωπος, ως άνθρωπος δεν πάβει τη στιγμή να είναι Θεός και να ευρίσκεται και να κυβερνά τα σύμπαντα. Δηλαδή δεν έπαψε ποτέ να διοικεί ως Θεός το σύμπαν. Και όλη η θεότητα όμως ευρισκόταν μέσα στο πρόσωπο, στον άνθρωπο Ιησού Χριστόν. Αλλά ταυτόχρονα η θεότητα μπορούσε και κυβερνούσε και όλο το σύμπαν. Και ήρθε μόνος του, γιατί αυτός και εδώ δείχνει τη μεγάλη του αγάπη. Γι' αυτό λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο. Τόσο πολύ τον αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί έβλεπε ότι δεν μπορούσε από ψηλά, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να βρει λύση. Και έβλεπε, τον έβλεπε κάτω στην έρημο. Και στην ουσία τι έβλεπε. Ο πατέρας έβλεπε τα παιδιά του να πεθαίνουν. Αυτό έβλεπε. Μέχρι που θα λέγανε, δεν άντεξε άλλο. Ράγησε η καρδιά του. Πόνεσε. Και τότε αποφάσισε ο ίδιος να κατέβει ως Θεός. Γιατί ως Θεός ήξερε από πού είναι ο δρόμος να σε βγάλει από την έρευνα. Ως Θεός ήξερε πολύ καλά από πού θα οδηγήσει τον άνθρωπο. Το ήξερε. Σε τι λύσεις θα τον οδηγήσει. Και επειδή μας έσωσε, μας έδειξε τελικά τον δρόμο. Και όχι μας έδειξε τον δρόμο, αλλά μας έδειξε και πώς θα μπούμε ξανά μέσα στο παράδεισο. Πώς θα ξανακερδίσουμε ξανά τη ζωή. Γιορτάζουμε λοιπόν τα Χριστούγεννα ακριβώς αυτό το πράγμα. Το ότι ο Θεός τόσο αγάπησε τον άνθρωπο, ώστε ήρθε πάνω στη γη. Για να έρθει ακριβώς να δώσει και να μας οδηγήσει στον δρόμο. Γι' αυτό ο ίδιος μας είπε ότι είναι η οδός. Εδώ από μένα θα περάσετε για να σωθείτε. Εμένα θα ακολουθήσετε. Εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ σας λέω την αλήθεια. Αυτό που θέλετε μόνο διε μου έρχεται. Και γι' αυτό ακριβώς η ανθρωπότητα τον αποκάλεσε σωτήρα. Γιατί αυτός που σε σώζει, τι άλλο είναι, αν δεν είναι ο σωτήρας σου. Αν δεν είναι ο σωτήρας σου. Αυτό λοιπόν, μας καλεί ο υγνωδός, Χριστός γεννάται λοιπόν, δοξάστε το. Διότι αυτός μας σώζει, μας έσωσε. Θυμηθείτε και του Ευαγγελισμού, σήμερον σωτηρία. Σήμερα τη σωτηρία μόνο το κεφάλαιο. Ξεκινάει σήμερα το κεφάλαιο η αρχή της σωτηρίας μας. Και ενώ γίνεται άνθρωπος, παραμένει ο ίδιος, πάντοτε επαναλαμβάνω, να είναι ο ίδιος Θεός. Και έτσι σώζει μεν τον άνθρωπο και γι' αυτό τον μεγαλύνουμε. Γι' αυτό λέμε μεγάλη είναι ψυχή μας τον εκ της Παρθένου Θεόν σαρκείται εκδέντα. Βλέπετε δεν πάβει να το τονίζει ότι είναι Θεός. Μεγάλη είναι ψυχή μας τον υπό των μάγων
Θεών προσκυνηθέντα. Μας τονίζει συνέχεια το οποίο είναι. Διότι μας τονίζει τη θεότητά του, ότι δεν είναι απλός άνθρωπος. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος αυτό που ακολουθήσαμε και φέρουμε πλέον το όνομα χριστιανοί εξαιτίας αυτό που ακολουθούμε. Και από εκεί πήραμε το όνομα χριστιανοί. Αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός, ο προϋπάρχων, ότι ετέθη μην σήμερον παιδίων, νέων. Ένα καινούριο παιδί βλέπω μπροστά μου. Αλλά είναι ο προαιώνων υπάρχων Θεός. Ο όνης των κόλπων του Πατρός. Είναι ο ίδιος ο προϋπάρχων Θεός. Αυτός που προϋπήρχε. Και έγινε, όπως λέει εδώ, αυτό το οποίο δεν ήταν άνθρωπος. Και διέμεινε, παρέμεινε δηλαδή, αυτό το οποίο ήταν Θεός. Βλέπετε πόσο ωραία η υμνοδία μας δίνει να κατανοήσουμε το μέγα μυστήριο αυτό, το τι συμβαίνει, γιατί λέγεται σωτήρας. Και μας λέει όχι μόνο γιατί οι πιστοί δοξάζουμε, γιατί οι πιστοί προς τιμήν αυτού του μεγάλου γεγονότος νηστεύουμε. Και αυτή είναι μια νηστεία χαράς. Είναι μια νηστεία που αποδίδει στιμή όλη η Σαρακοστή την οποία διήλθαμε μέχρι την ημέρα 25 Δεκεμβρίου των Χριστουγέννων. Αλλά ταυτόχρονα όμως συνεχίζει και λέει «Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, το παρόν μυστήριον εκδιηγούμενοι». Λέει «Ελάτε, δεύτε, ελάτε όλοι», λέει, «να χαρούμε, να δοξάσουμε τον Κύριο, διηγούμενοι το παρόν μυστήριο». Γιατί, ότι το μεσότυχον του φραγμού διαλέλειται. Το μεσότυχο, μεσοτυχία. Σας θυμίζω ότι ο Ιερός Ναός απεικονίζει τον Παράδεισο. Απεικονίζει τον Παράδεισο ο Ιερός Ναός. Και γι' αυτό μέσα από τα αντικείμενα όλα που έχουμε ερμηνεύσει έχουν σχέση με τον Παράδεισο. Έχουν σχέση με τον Παράδεισο. Πού είναι ο θρόνος του Θεού? Μέσα στο Ιερό. Στα Άγια των Αγίων. Πού είναι ο λαός? Στον Κυρίος Ναό. Στον Παράδεισο. Και ο Θεός τι έκανε? Ήταν κοινωνός του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος ήταν κοινωνός του Θεού. Μιλούσαν, επικοινωνούσαν. Ο ένας με τον άλλον. Δεν υπήρχε τείχος μπροστά τους. Δεν υπήρχε τείχος. Και όμως κάποια στιγμή σηκώθηκε αυτό το τείχος. Κόπηκε αυτή η επικοινωνία. Είναι σαν να κόψεις ένα ποτάμι που σου βγάζει νερό και εσύ να επαναχτίσεις τείχο μπροστά. Όπως έγινε με τη γέφυρα, με το φράγμα του μόρφου. Τι κάνει? Φτιάξανε ένα πελώριο φράγμα, το μεσότυχο του φραγμού. Ένα θεόρατο φράγμα και πλέον το νερό δεν τρέχει στο ποτάμι. Έτσι ο ποταμός και όλα αυτά τα οποία πρόσφερε το είδωρ το ζών τελείωσε. Αποξηράνθηκε. Και όταν ξεραίνεται το ποτάμι, ό,τι είναι δίπλα, αρχίζει και ξεραίνεται και εκείνο. Αρχίζει και ξεραίνεται και εκείνο. Έτσι λοιπόν τελείωσε.
αποκόπηκε η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Με αποτέλεσμα, ο Κυρίος Παράδεισος που ήταν μέσα, αφού αποκόπηκε από την κοινωνία του Θεού, δεν άργησε να αποξηρανθεί, δεν άργησε να καταστραφεί, δεν άργησε το πράσινο να μεταποιηθεί σε ένα ξερό τοπίο ελληνικό και να γίνει η γη έτσι όπως έγινε. Να αλλοιωθεί, να αγριεύσει, διότι υπήρχε το μεσότυχο του φραγμού. Και είναι το πρώτο ιδιόμελο το οποίο ψάλλουμε στον εσπερινό του Χριστουγέννου. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, το παρόν μυστήριον εκδηγούμενη, το μεσότυχον του φραγμού, διαλέλητε. Η φλογίνη ρομφαία τα νότα δίδωση και τα χερουβήν παραχωρεί του ξύλου της ζωής, καγώ του παραδείσου της τρυφής μεταλαμβάνω. Ου προεξευλήθην δια της παραχωής. Και εγώ λέει ξαναξεκίνησα. Τα χερουβήν λέει γύρισαν τα νότα τους. Λέω δηλαδή τις πλάτες τους. Δεν κάθονται με τη φλογίνη ρομφαία να με εμποδίσουν με την επικοινωνία μου με τον Θεό. Γιατί έπεσε λέει το μεσότυχο του φραγμού. Και γι' αυτό λέτε τώρα να χαρούμε. Πώς έπεσε. Πώς πέφτει. Μπείτε πάλι μέσα στο ναό. Είναι το τέμπλο. Το οποίο χώρισε τον θρόνο του Θεού. Τραβήξτε και την κουρτίνα, κλείστε τις πόρτες, την ωραία πύλη, από εκεί που έβγαινε το γάργαρο νεράκι και έτρεχε μέσα στο παράδεισο, μέσα στο λαό, κλείστε το, χώρια ο άνθρωπος από τον Θεό. Σταματάει η επικοινωνία, ούτε βλέπεις, ούτε ακούς όταν σου χτιστεί ήχος μπροστά σου. Με το τι γίνεται από την από εκεί πλευρά. Αυτό έπεσε. Έσπασε. Άνοιξε. Έπεσε το τείχος. Και γι' αυτό βλέπετε η ωραία πύλη άνοιξε. Και αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα στην Ανάσταση, όταν βγάζουμε και τις πόρτες από το τέμπλο του Ιερού. Για να δείξει πλέον ότι η επικοινωνία είναι ελεύθερη. Η κοινωνία των ανθρώπων μπορεί και ξαναεπικοινώνησε πλέον με την κοινωνία του Θεού. Το νερό ξαναγίνεται πλέον. Και γι' αυτό είναι εδώ πέρα ότι πλέον καγώ του παραδείσου της τρυφής μεταλαμβάνω. Και εγώ μπορώ πάλι να ξαναεντρυφήσω και να ζήσω ξανά μέσα στον παράδεισο από όπου είχα φύγει. Διότι ήμουν παράκουος. Και πώς γίνεται αυτό. Λέει ότι η γάρα παράλλακτος εικόν του πατρός, ο χαρακτήρης ιδιότητος αυτού, μορφή δούλου λαμβάνει, εξαπειρογάμου μητρός, προελθόν ου τροπήν υπομείνας, ο γαριν διέμεινε Θεός ον αληθινός και ουκίν προσέλαβε άνθρωπος γενόμενος. Για την ανθρωπία. Αυτό βοήσομαι. Ο δεχτής εκ Παρθένου, Θεός ελέησον ημάς. Ας εξηγεί και παρακάτω πώς έπεσε. Τι έγινε δηλαδή. Ότι ο Θεός έλαβε σάρκα και οστά, παραμένοντας ταυτόχρονα όμως Θεός. Άρα λοιπόν αυτό που γιορτάζουμε είναι ότι ξαναξεκινάει η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Που τι σημαίνει. Τι ήταν ο Θεός, τι είναι ο Θεός, είναι φως, είναι η ζωή, είναι ο άρτος, είναι η οδός, είναι η αλήθεια, η αιώνια ζωή, όχι μόνο απλά η ζωή που δίνει ζωή, αλλά και αιώνια ζωή. Η δικαιοσύνη, η θύρα, η ελευθερία, η σοφία, ο ιατρός, ο βασιλεύς των βασιλέων, η ειρήνη, η αγάπη, η αρχή και το τέλος. Η σωτηρία των ανθρώπων. Άρα όλα αυτά που είναι ο Θεός, αφού έκοψε η επικοινωνία μαζί του, άρα όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά.
Και ούτε μπορεί να υπάρξουν χωρίς Θεό. Και ούτε μπορεί να υπάρξουν χωρίς Θεό. Είναι σαν να θέλεις να έχεις φως χωρίς να έχεις ηλεκτρικό ρεύμα και τη λάμπα. Δεν γίνεται να έχεις φως μέσα σε ένα υπόγειο. Πρέπει να έχεις κάτι το οποίο φωτίζει. Μα είναι λάμπα ηλεκτρική, είναι φακός. Είναι πάντως θέλεις κάτι που παράγει φως. Θες κερί να είναι αυτό. Θέλεις τσακμάκι να είναι. Θέλεις πύρτο είναι. Θέλεις πηγή φωτός πάντως. Ιδάλλως δεν μπορείς να έχεις φως. Εάν λοιπόν με κάθε τύπου σου δημιουργεί φως έχεις κόψει την έπαφη, θα είσαι στο σκοτάδι. Εάν έχεις κόψει επομένως με το Θεό που είναι το φως, άρα ζεις στο σκοτάδι. Γι' αυτό ψάλλει και λέει «Επισκέψα το εμάς εξίψου σου σωτήρι μόν, Ανατολή Ανατολών, η ενσκότηκε σκιά έβρωμεν την αλήθεια». Εμείς ήμασταν ενσκότη, παντελώς. Η σκιά ήταν ο Ισραηλιτικός λαός, το οποίο κατά τους προφήτες έπεφτε λίγο φως, τάδε λέγει Κύριος. Δεν είχαν άμεση επικοινωνία μετά του Θεού, αλλά είχαν όμως με τους προφήτες που τους μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το λαλήσαν διά των προφητών. Εμείς είμαστε οι ενσκότοι και αυτή ήταν η θρησκεία. Και βρήκαμε την αλήθεια πια. Τι φταίει και τι έφταιγε και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Όπως προχθές, επάνω που είχε έρθει, μία κυρία με ρωτούσε, «Μα είναι δίκαιο, πάτερ, να πεθαίνει ένα μικρό παιδάκι και να πεθαίνει και ένας γέρος. Το ένα παιδάκι μια μέρα, το άλλο παιδάκι να είναι 10 ημερών, το άλλο να είναι 25 χρονών ο νέος και ένας γέρος 90 χρονών». Και της απάντησε ότι, «Κυρία μου, όταν ο λύκος βρει αφύλακτο έξω το κοπάδι από τα πρόβατα, χωρίς τα σκυλιά και χωρίς το τσοπάνι, τι θα του πούμε? Φάε μόνο τη γριά τη γίδα? Είναι δυνατόν ο λύκος να επιλέγει και λέει θα τρώω το γέρικο, το αρνί, το γέρικο, το κρυάρι? Δεν το κάνει αυτό. Ό,τι βρει μπροστά του θα το φάει. Ο θάνατος λοιπόν ήταν ελεύθερος. Ο λύκος ελεύθερος. Δεν υπήρχε κανείς υπό τη σκέπη του. Μέσα στο σπίτι που ήσουν στον παράδεισο, πήρες φόρα και πήδηξες έξω, βγήκες. Αφού βγήκες έξω, ποιον θα υποστείς αυτά τα οποία βρίσκεις απ' έξω? Μα ήλιος είναι, καύσωνας είναι, βροχή είναι, χαλάζι είναι, χιόνι είναι, νερό είναι, θάνατος είναι, θα σε βρει. Όσο ήσουν στο σπίτι του Θεού, σου παρήχε όλα αυτά. Φως, ζωή, δικαιοσύνη, γιατί είναι ο ίδιος η πηγή όλων αυτών των πραγμάτων. Πώς λοιπόν τώρα να ζητάς να πάψουν οι πόλεμοι? Αφού με την ειρήνη έχεις κόψει η επικοινωνία. Ναι, με την επικαλείσαι και τη φωνάζεις και λες θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν έχεις ειρήνη και δεν μπορεί να έρθει η ειρήνη, γιατί η ειρήνη έχει κόψει επαφή της. Και γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα ότι πεδίον εγεννήθη ημί, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Είναι ο άρχον της ειρήνης, η πηγή της ειρήνης. Φούς έβαλες το φράγμα και έφυγες από την πηγή της ειρήνης, αυτό είναι ο πόλεμος. Και της λέω μετά και ένα άλλο παράδειγμα. Της λέω, μπορείτε να καταλάβετε το εξής. Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα λεωφορείο μέσα. Δεν έχει να κάνει ο Θεός με το που πεθαίνει το ένα μικρό παιδάκι και πεθαίνει και ο γέρος. Η ανοησία του εγκεφάλου μας φταίει. Φανταστείτε ότι είμαστε μέσα σε ένα λεωφορείο, της λέω καλή μου κυρία. Ένα τρένο.
Η κοινωνία ολόκληρη είναι μέσα σε ένα τρένο. Γέροι, μικροί, μεγάλοι, νεόκοποι, τα πάντα. Και αυτό το τρένο, ενώ είναι μέσα στο παράδεισο, παίρνει φόρα, σπάει την πόρτα του παραδείσου, νομίζοντας ότι θα με ελευθερωθεί, και τελικά αυτό μόλις βγαίνει απ' έξω, το τρένο, πέφτει σε μια χαράγκα και κρεμμύλα. Και σας ρωτώ, μέχρι να φτάσει στο έδαφος το τρένο, γιατί ακόμα συνεχίζει και πέφτει το τρένο, σας λέω, δεν έχει τελειώσει, μέχρι την δεύτερη προσοχή θα πέφτει. Μέσα στο τρένο, όταν κουτρουβαλιάζεται, σας ρωτώ, μόνον γέροι θα σκοτωθούν. Εκείνος σώζωσε αυτό, σωθεί το. Ο σώζωσε αυτό, σωθεί το. Η ανθρωπότητα που βρίσκεται μέσα στο τρένο αποφάσισε και πήδηξε μαζί με το τρένο στον κρεμό. Αλλά όπως κουτρουβαλιάζεται το τρένο και κατρακυλάμε στον κρεμό, είναι ευκολονόητο. Το παιδάκι το μικρό θα χτυπήσει κάπου το κεφάλι, πεθαίνει. Ο γέρος θα χτυπήσει, πέθαινε. Ο άλλος θα πλαπωθεί από πτώματα, από παρέσια από ασφυξία. Και κάθε φορά θα βγαίνουν πτώματα μέσα από το τρένο. Και θα λέμε πόσα είχαμε. Μέχρι όταν φτάσει στο τέλος. Και λέω της κυρίας, το καταλάβατε τώρα. Τι φταίει ο Θεός που εμείς μέσα στο τρένο σκοτωνόμαστε. Μόνοι μας πηδήξαμε. Μόνοι μας πήραμε το τρένο η κοινωνία και αποφάσισε να φύγει από την πηγή της ζωής. Οδεύοντας για το θάνατο απευθείας, πηγαίνοντας προς το θάνατο. Είναι λοιπόν δυνατόν να ζητάμε από τον Θεό και να του λέμε ότι είναι άδικος γιατί πέθανε το μικρό παιδάκι. Άμα εμείς το πήραμε στο κεφάλι μας, το μικρό παιδάκι, που το είχαμε στην αγκαλιά και πηδήξαμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι φταίει ο Θεός και είναι άδικος ο Θεός. Έτσι λοιπόν υπήρχε αυτός ο φραγμός, ο οποίος με τη γέννηση του Χριστού πέφτει. Και με την Ανάσταση κατετροπώθηκε ο θάνατος. Γιατί με τον Ευαγγελισμό ξεκινάει το κεφάλαιο της σωτηρίας, με τη γέννηση πραγματοποιείται και συντρίβεται το κακό, το οποίο είναι γέννητο με την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί στο ενδιάμεσο Χριστός, όπως εδώ πέρα έγραψε και στο γραπτό κείμενο, τι έκανε. Κάνει το εξής, ότι ενώνει ξανά, λέει, η βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύεται πάνω στη γη και ενώνει τώρα γη και ουρανό. Οι άγγελοι συνομιλούν ξανά με τους ανθρώπους, όπως μιλούσαν μέσα στο παράδεισο. Όλα έγιναν πάλι ένα. Έφυγε το μεσότυχο του φραγμού, διαλέγεται. Όλα γίνανε ένα πάλι. Όλα ξαναγίνανε ένα. Όπως ήταν. Και ο άνθρωπος, όλα έγιναν ένα. Όπως ήταν και τότε μέσα στο παράδεισο, όπου ο Θεός συνομιλούσε με τους ανθρώπους, τον Αδάμ και την Εύα. Έτσι και σήμερα, ο Θεός γίνεται άνθρωπος και συνομιλεί και πάλι με το πλάσμα. Αλλά αυτή τη φορά έρχεται ο ίδιος κάτω και μετατρέπει με τη βασιλεία του που εγκαθιστά. Μας ανοίγει και ξανασυνομιλούμε μαζί του. Θεός συνομιλεί ξανά με τον άνθρωπο. Οι άγγελοι συνομιλούν πλέον με τους ανθρώπους. Και ξαναζούμε για πρώτη φορά, μετά από χιλιάδες χρόνια, την παραδεισένια ζωή. Γιατί ο Θεός, κατεβαίνοντας πάνω στη γη, ένωσε τους ανθρώπους μαζί του μέσα στο μυστικό δίπλωμα. Που είναι το σώμα του και το αίμα του. Άρα ταυτόχρονα, μας ένωσε μαζί του. Άρα εμείς ξαναεπικοινωνήσαμε με τον Θεό.
άνοιξε η κοινωνία ξανά. Έπεσε το Μεσόγειο. Και ξαναεπικοινωνεί πλέον ο άνθρωπος με τον Θεό. Και επικοινωνεί με κατά έναν τρόπο υπερφυσικό αυτή τη φορά. Διότι ενώνεται ο ίδιος με τον Θεό. Ενώνεται. Και γίνεται Θεός κατά χάρη. Θεοποιείται. Φτάνει ο ίδιος στη θέωση. Θεώνεται ο άνθρωπος πλέον. Και παίρνει ζωή. Το νερό ξανακατρακύλησε. Τρέχει πλέον από την ωραία πύλη, από το θρόνο του Θεού, από τον τάφο, την πηγή της ζωής που συμβολίζει την Αγία Τράπεζα. Φεύγει πλέον το αίμα του ποτάμι. Έρχεται πλέον επάνω μας και από το οποίο και το σώμα του τρώμε και πίνουμε, είναι το δέντρο της ζωής, τρώμε και πίνουμε πλέον και έχουμε ζωή και θεωνόμεθα, διότι μέσα μας αυτό που τρώμε είναι ο ίδιος ο Θεός, άρα θεωνόμεθα. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος αλλά και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Γίνεται μέσω αυτής της πράξεως, μέσω του μυστικού δείπνου, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις ημέρες μας. Συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Και έτσι ο άνθρωπος αποκτά ξανά για πρώτη φορά την παραδεισένια ζωή. Η οποία πλέον μεταφυτεύθηκε η Βασιλεία του Θεού επάνω στη γη και ταξιδεύει, αρπάζει όσους αρπάξει, όσοι προλάβουν και μπουν μέσα, όσοι θελήσουν να μπουν, γιατί ο Χριστός είπε το ακολούθημη και όποιος θέλει τον ακολουθεί. Γιατί αυτή τη φορά δεν θέλει να μας βάλει όλους ξανά μέσα. Αυτός θέλει. Αλλά θα έλεγα εντός εισαγωγικών και δεν θέλει. Γιατί, διότι όταν μας είχε βάλει μες στον Παράδεισο, εμείς αποφασίσαμε να φύγουμε. Άρα σας λέει τώρα, Κύριε, θα μπείτε όσοι θέλετε μέσα. Εγώ θέλω όλοι να μπείτε. Αλλά αν κάποιος δεν θέλει, δεν τον θέλω κι εγώ. Γιατί άμα μπει πάλι μέσα, πάλι ζημιά θα μου κάνει. Πάλι κάποια στιγμή θα πει, θα πει δείξω απ' έξω. Είναι αυτό που λέμε κι εμείς στο μοναστήρι. Ότι αυτός που έφυγε μια φορά και πήδηκε σε έξω, εάν τον ξαναβάλεις, μπορείς να ξανακάνεις την ίδια δουλειά. Άρα λοιπόν μέσα στον Παράδεισο μπαίνουν όσοι θέλουν. Όσοι θέλουν να ακολουθούν. Και βγαίνουν και από την έρημο αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ο Χριστός είναι ο οδός που περπατούν. Και γι' αυτό εμείς λέμε στα βήματα, στα ίχνη των Αγίων, στα ίχνη του Ιησού, μέσα σε μια έρημο. Και το έχετε δει αυτό, την όμορφη αυτή αφίσα που έχει ατμασιές επάνω σε μια έρημο. Ακριβώς γιατί μας βγάζει ο Χριστός μέσα από την έρημο. Αυτός λοιπόν που σε σώζει και σε ξαναπαναφέρει στην παραδεισένεια σου κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος επανέρχεται και ήδη επανέρχεται εδώ, αλλά και μετά την Ανάσταση των νεκρών, είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση. Είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση. Φυσικά εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ότι ναι μεν τον ακολουθούμε. Αλλά η έρημο, μην ξεχνάτε, έχει αέρα. Και είναι αιμοστρόβιλος. Έχει όπως πέρασαν από την έρημο ο Ισραηλιτικός λαός. Έχει φίδια. Έχει χίλια δυο πράγματα τα οποία μπορούν να σε αρπάξουν και ενώ ακολουθείς να σε φάνε. Είναι αυτό που λέει ότι καραδοκεί ο διάβολος. Όσο λέω, σαν το λιοντάρι που θα χυμίξει και ενώ ακολουθείς τον Χριστό, εκείνος είναι έτοιμος να σε αρπάξει. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο το να τον ακολουθείς. Πρέπει να προσέξεις από τις παγίδες. Πρέπει να προσέξεις τον δρόμο που πηγαίνεις.
Να μην αποκοπείς. Μη μείνεις μόνος. Ουέ το ενή, έλεγαν οι πατέρες. Πρέπει να προσέξεις εκεί που πάει το καραβάνι από πίσω, να πηγαίνεις δεμένος και κρατημένος. Είναι αυτό που συμβολίζουν τα στασίδια, που δεν έχουν ατομική καρέκλα μέσα ο ναός. Έχει στασίδι, διότι και το χερούλι βλέπετε, το μεσαίο, τα μεσαία χερούλια, ενώνονται, είναι ένα. Είσαι υποχρεωμένος να κουμπίσει ο διπλανός σου, να κουμπίσει πάνω στο χέρι. Που δείχνει ότι πρέπει να πιάνουμε χέρι με χέρι με τον διπλανό μου. Να μην σπάσω την αλυσίδα, για να μπορέσω να περάσω απέναντι. Αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού που έχει να κάνει. Μέχρι να φτάσει στη θέρωση. Να φτάσει ως πλέον από τον αγώνα του αυτό και με την ένωσή του με τον Θεό, να φτάσει ως το τέλος. Που έρχεται ο θάνατος του σώματος με, ακολουθεί η Ανάστασή του, ακολουθεί η Ανάστασή του και μετά πλέον κατέκτησε και είναι μέτοχος, όπως είπαμε και εδώ. Γίνεται μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Έχει μετοχές. Αυτό σημαίνει το μεταλαμβάνω. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Χριστού. Τι κάνει, το μεταλαμβάνω τι σημαίνει. Μετέχω στο σώμα και στο αίμα. Άρα είμαι μέτοχος στο σώμα του Χριστού. Και πράγμα, το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός ολόκληρος. Κεφαλή του και το σώμα είμαι εγώ. Άρα όταν εγώ είμαι το χέρι, το δάχτυλο ή το πόδι, είμαι μέτοχος σε αυτό το σώμα. Εγώ συμμετοχή σε αυτό το σώμα. Δεν είμαι μόνος. Δεν είμαι μόνος. Μετέχω. Και όταν έχω μετοχές στη ζωή, όταν έχω μετοχές στη ζωή, άρα έχω καταργήσει το θάνατο. Ουκέτι με κυριεύει ο θάνατος. Αυτό λοιπόν το μυστήριο, το οποίο είναι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το πώς δηλαδή ο Θεός γίνεται άνθρωπος και παραμένει Θεός. Και ενώ είναι Θεός, όλη η θεότητα κατοικεί σωματικώς μέσα στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Αυτό το μυστήριο δεν χωρεί έρευνα. Είναι ανεξήγητο. Και γι' αυτό και λέγεται και μυστήριο. Μπορείς να εμβαθύνεις, μπορείς να ζητάς, αλλά αυτό ερμηνεύεται και ερμηνεύεται μόνο όσο κανείς ενώνεται με τον Θεό και μπορεί και φτάνει πλησίον του Θεού, τότε και στην άλλη ζωή, τότε θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Γιατί δεν είναι εύκολο μέσα από ένα πεπερασμένο εγκέφαλο τον οποίο έχουμε και τον οποίο ευτυχώς φρόντισε ο Θεός, που η επιστήμη λέει ότι έχει 10 κομμάτια ο εγκέφαλός μας και η επιστήμη φρόντισε, μας λέει η επιστήμη ότι έχει 10 κομμάτια και ο Θεός βλέποντας τα 10 τμήματα του εγκεφάλου σφράγισε τα 9. Γιατί του λέει το 1 λέει σας άφησα να χρησιμοποιήσετε. Το 1/10 του εγκεφάλου. Και εσείς καταστρέψατε τον παράδεισο. Καταστρέφετε το σύμπαν ολόκληρο. Με τη συμπεριφορά σα. Και γι' αυτό τα σφράγισε. Και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει στα 2/10. Στα 3/10. Ή να έχει τα 10/10. Σκεφτείτε ότι με την ελευθερία που μας έδωσε αυτή τη λίγη ο Θεός, εμείς καταστρέψαμε τα πάντα. Και γι' αυτό έφερε φραγμό. Ο οποίος φραγμός αυτός θα έρθει μέσα στη Βασιλεία του. Όταν είμαστε πλέον μέτοχοι ξανά της ζωής. Και εκεί θα αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος από το Θεό είναι ένας μικρός Θεός. Έπλασε δηλαδή ο Θεός ένα μικρό Θεό. Επλάστηκανε καθ' ομοίωσή του. Καθ' εικόνα και ομοίωσή του. Όπως είναι εκείνος. Μόνο σε μικρές δόσεις από αυτό το οποίο έχει ο Θεός. Αυτό το πράγμα λοιπόν αναζητούμε για να φτάσουμε ξανά σε αυτή τη ζωή. Να ξαναφτάσουμε στην παραδεισένεια αυτή τη ζωή. Και μάλιστα μέσα στην προφητεία
Εδώ στον Δανιήλ, αν θυμάμαι καλά, ναι, στις προφητείες του Δανιήλ που διαβάζουμε, εκεί αναφέρεται και το γνωστό με τον Ναβουχοδονόσορα, το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορα, που είδε ένα θεόρατο άγαλμα, που το κεφάλι του λέει ήταν από χρυσάφι, λέει, αν θυμάμαι καλά. Οι χείρες του και το στήθος του και οι βραχίονες ήταν από άργυρο, η κοιλιά του και η μυρή ήταν από χαλκό, η κνήμα ήταν από σίδερο, οι πόδες, το μένα ένα ήταν από σίδερο και το άλλο ήταν ο στράκινο, λέει. Και ξαφνικά λέει, αυτό όλο το πράγμα, απέναντι υπήρχε ένα βουνό, λέει. Βλέπει αυτό το όνειρο να αποχωρονόφτες. Να θεώρω το άγαλμα, βλέπει. Στον ύπνο του να αποχωρονόφτες. Έχει πάρει τους Εβραίους και τους έχει στην αιχμαλωσία της Βαβυλώνος. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Δανιήλ, ο προφητάνας. Με τους τρεις άλλους παιδες που πέσαν στο καμίνι, για να σας θυμίσω. Έτσι, οι οποίοι έψαλαν αυτό το Πάσχα πνοή ενεσάτο τον Κύριο. Γιατί έχουν τον Κύριο, διότι τους έσωσε μέσα από το καμίνι. Γιατί εμείς υμνούμε τον Θεό, γιατί του λέμε σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί του το λέμε. Γιατί μας έσωσε από όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Ήρθε ο Θεός πάνω στην εκεί και γι' αυτό γονατίζουμε και του λέμε σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε όπως οι τρεις πέδες. Και δεόμεθά σου και σε παρακαλούμε. Δέξε μας ξανά κοντά σου. Αυτό λέμε στο σύμνο. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Το ίδιο κάνουμε και εμείς λοιπόν, γιατί η γέννηση του Χριστού μας έσωσε μέσα από αυτό το μεγάλο καμίνι. Το τρένο που τελικά πήδηξε απ' έξω, το σώζει ο Ιησούς. Το σώζει. Και αναδεικνύει τη σωτήρα του ανθρωπίνου γένους. Και φτάνει λοιπόν να βλέπει αυτό το θεόρατο άγαλμα μπροστά του και μένει να βλέπει ένα βουνό. Και χωρίς λέει να μεσολαβήσει, προσέξτε λέει τι βλέπει, χωρίς λέει, τι βλέπει ο Ναβουχοδονόσορας, Βλέπει λέει ότι μια πέτρα, μικρή, πολύ μικρή πετρούλα, χωρίς χέρι να την αποκόψει, σηκώνεται και το χτυπάει το άγαλμα, πα! Αυτό το θεόρατο άγαλμα, και το σωριάζει κάτω, λέει. Και η πέτρα, λέει αυτή, ενώ σώριασε κάτω και γκρέμισε, και έγινε, λέει, ο σήκωνη ορτός από άλλονος θερινής. Έγινε σκόνη, σαν να το είχε αλέσει, λέει, μηχάνημα θα λέγαμε που αλωνίζουμε και θερίζουμε το καλοκαίρι. Σκόνη το άγαλμα έγινε. Και αυτή πέφτει το πετραδάκι, λέει, το μικρό, το χαλικάκι, που χτύπησε αυτό το θεόρατο άγαλμα και έπεσε, ξαφνικά λέει πάνω, στα ερείπια του αγάλματος αρχίζει να μεγαλώνει. Μεγαλώνει, να γιγαντώνεται και σκέπασε, λέει, όλα τα ερείπια του αγάλματος. Και δεν φαινόταν πια το άγαλμα. Πουθενά χάθηκε. Και ο Ναβουχοδονόσορ της ήπνησε. Και τ' άχασε. Και είχε ακούσει ότι ο Δανιήλ ερμήνευε όνειρα. Και φώναξε τον Δανιήλ. Του λέει αυτό που είδες. Είναι μια πραγματικότητα που θα συμβεί στο μέλλον. Το κεφάλι το χρυσό, του λέει, που βλέπεις, είναι η βασιλεία η δικιά σου. Βασιλείες είναι, λέει, αυτό που βλέπεις. Το άγαλμα. Η βασιλεία η χρυσή είναι η δικιά σου, του λέει. Βασιλεία των Περσών. Και αναπτύσσει μετά από εκεί και κάτω. Αλλά του λέει, το χαλικάκι που βλέπεις, είναι ένας μικρός βασιλεύς που θα βγει. Και εσύ Ιούδα, και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, εξού εξελεύσεται ηγούμενος. Λέει η προφητεία. Και εσύ μικρό χωριουδάκι Βηθλεέμ, από σένα θα εξέλθει ένας ηγούμενος, θα ηγηθεί και θα ποιμάνει όλων των λαών. Και λέει μετά,
Και το Πετραδάκι αυτό που λέει είναι ένας βασιλεύς με μια βασιλεία. Η οποία ήτης, η βασιλεία αυτή, είναι βασιλεία του ουρανού. Ήτης στον αιώνα, ούδη αφθαρίσεται η βασιλεία αυτού. Εις τους αιώνες λέει, και της βασιλείας αυτού, ουκ έστε τέλος. Και αναστήσεται εις τους αιώνας, ον τρόπον είδες, ότι από όρουσε τμήθη λίθος άνευ κυρών. Και ελέπτυνε το όστρακον και το σίδερο και το χαλκόν. Ο Θεός ο Μέγας εγνώρισε το βασιλεί, αντιγενέστε με τα ταύτα. Και αληθινό το ενίκμιον. Και πιστή η σύγκριση αυτού. Και ποιο είναι το Πετραδάκι? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Που άνευ χειρών. Δεν με σχολάβησε άνθρωπος δηλαδή. Στη γέννηση του Χριστού. Δεν με σχολάβει άνθρωπος. Άνευ χειρών ανθρώπου. Χτυπάει και καταστρέφει όλες τις βασιλείες του κόσμου. Ο βασιλεύς των βασιλεύων. Τις εξαφανίζει. Ξαπλώνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και παραμένει ο μόνος βασιλεύς. Τον οποίον επουράνεις και επίγειες δυνάμεις θα προσκυνήσουν. Και καταχθόνιες. Και θα τον αναγνωρίσουν ως τον μοναδικό βασιλέα. Και εμείς είμαστε ευλογημένοι. Γιατί αδελφοί? Διότι ζούμε αυτά τα γεγονότα. Δεν τα ακούμε μόνο. Εμείς τα βιώνουμε. Και αυτό είναι το μυστήριο, το μέγα και το παράδοξο. Ότι όλο αυτό δεν συντελείται και δεν πρέπει να συντελείται εδώ στον εγκέφαλο. Μια πληροφορία ενημερωτική. Αυτό είναι το μυστήριο που να γίνεται μες στην καρδιά μας. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αυτή είναι η γέννηση. Θα αναγεννηθεί μέσα στην καρδιά μας. Η συμμετοχή στο μυστικό δείπνο. Που πέφτει πλέον, έπεσε. Βλέπει το δισκοπότηρο και βγαίνει το αίμα. Τρέχει από την Αγία Τράπεζα. Ο ποταμός της ζωής. Που είναι το είδωρ, το οποίο όποιος αντχεί λέει δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Εγώ είμαι το είδωρ, το ζών, που θα σας δώσω ξανά ζωή. Είμαι το ποτάμι το οποίο είχε αποκλειστεί από το τοίχο, που είχε χτιστεί. Και βλέπετε ότι πύλη, γι' αυτό είναι πλέον, λείπει το κομμάτι αυτό. Ενώ είναι τοίχος το τέμπλο του ναού. Ένα κομμάτι είναι, που χωρίζει το θρόνο. Έπεσε πλέον αυτός ο τοίχος. Και ενώθηκε ξανά. Τα πάντα γίνανε ένα. Και χαρίστηκε πλέον σε εμάς η ζωή. Και εμείς είμαστε αυτοί που τον ακολουθήσαμε. Και τον ακολουθούμε και ακολουθούμε το σφαγμένο ναρτίο. Αυτό που λέει τρέχουν από πίσω. Απόστολοι, όπως σας είπα. Και οι μάγοι της ανατρέχουν οι ποιμένες και οι μάγοι από πίσω του. Οι 12 και 70 Απόστολοι. Τρέχει πλήθος Παρθένων. Τρέχουν κοντά του τα έθνη. Σε αυτό το πλήθος των Παρθένων ανήκουμε και εμείς που αγωνιζόμεθα και βιώνουμε των παρθενικών βίων και τρέχουμε από πίσω του από το εσφαγμένο αρνείο και μετέχουμε σε αυτό το πράγμα. Είμαστε μέτοχοι πλέον της ζωής και γι' αυτό δεν φοβόμεθα καν το θάνατο. Για μας είναι μια μετάβαση, μια απλή μετάβαση από αυτό τον κόσμο. Για να ξαναζήσουμε δίπλα μας, να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, εκεί που είναι η Παναγία, εκεί που είναι οι Άγγελοι, εκεί που είναι όλοι οι Αγίοι μας. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Σεραφείμ, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Φανούριος. Εκεί που είναι οι Αγίοι μας, τους οποίους τους έχουμε προστάτες μας. Και θα ζήσουμε όχι μόνοι μας. Θα ζήσουμε όλοι μαζί θα είμαστε. Όλοι μαζί θα είμαστε. Εκεί θα γνωριζόμαστε, λουσμένοι μες στο φως. Δεν θα είμαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, δεν θα είμαστε ξένοι μεταξύ ξένων, διότι τότε δεν θα είχε μια τέτοια ζωή αξία.
Αλλά αυτή η ζωή, εάν μπορείτε να τη φανταστείτε, όταν πρωτοπλάστηκε μέσα στον παράδεισο και η οποία την κατέστρεψε ο άνθρωπος δια της παρακοής, τώρα με την υπακοή μας την ξανακερδίζουμε. Σκεφτείτε λοιπόν, σαν να ξεκινά από την αρχή η παραδεισένια ζωή. Και ήδη ξεκίνησε. Ο χριστιανός τη ζει και τη βιώνει, γιατί ενώνεται τώρα με τον Θεό. Θεώνεται από τούτη τη ζωή. Γιατί ήρθε ο Χριστός επί γης, Θεός ον, για να κάνει εμάς τους ανθρώπους Θεούς κατά χάρη. Να μετέχουμε πλέον στη θέωση του. Αυτό είναι το γεγονός που γιορτάζουμε, αδέρφια μου. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο το μελετάμε και το ακούμε την ώρα της υμνοδίας. Και γι' αυτό έχει κάθε υμνοδία, έχει μεγάλη σημασία το να προσέχω και να προσπαθώ να καταλάβω τις λέξεις. Και πόσο δύσκολο είναι σήμερα που σήμερα οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν το τι λέει το κείμενο. Διότι γίνεται αυτό που είπαν οι εχθροί της πιστεώς μας. Χτυπήστε τους τη γλώσσα, την ιστορία τους, αν θέλετε να ξεκάνετε αυτό το λαό. Γιατί αποκόπτεσαι και δεν μπορεί να κατανοήσεις τι σου λέει. Και τις αποκόπτει ξανά από την πηγή της ζωής. Αυτό προσπαθούν να μας κάνουν. Να μας αποκόψουν. Και να μην μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Γιατί ξέρουν ότι Θεός σημαίνει φως, Θεός σημαίνει ζωή, Θεός σημαίνει ξανά παράδεισος. Και όπως χάνονται εκείνοι, γιατί δεν θέλουν να τον πιστέψουν και να τον ακολουθήσουν, θέλουν το ίδιο ο δαίμονας να χαθούμε κι εμείς. Ήδη λοιπόν, αυτές οι μέρες του Χριστουγέννου, αυτές οι μέρες που βιώνουμε αυτό το γεγονός, να ξέρουμε πώς και γιατί με τη γέννηση του Χριστού σώθηκε ο άνθρωπος. Γιατί σώθηκε. Πώς σώζεται. Και να θυμόσαστε ότι η σωτηρία διέρχεται μέσα από το ποτήριο της ζωής. Εκεί γιατί ενώνεται ο άνθρωπος ξανά με τη ζωή. Ενώνεται ξανά με τον Θεό. Όσοι λοιπόν αναζητούν φως, πρέπει να ενωθούν με το φως. Όσοι αναζητούν ζωή, πρέπει να ενωθούν ξανά με τη ζωή. Όσοι ενωθούν και επιθυμούν ειρήνη, πρέπει να ενωθούν με την ειρήνη. Μόνον αυτό μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Εμείς λοιπόν ευχαριστούμε, υμνούμε και δοξάζουμε τον Χριστό μας. Και γι' αυτό σε κάθε ακολουθία, σε κάθε θεία λειτουργία, ψάλλουμε και τη δοξολογία τη μεγάλη. Δόξα σε το δείξατε το φως. Δόξα εν υψίστης τρόφος. Όπως ψάλλανε οι τρεις παιδες μες στο καμίνι. Δόξα σε σένα που είσαι ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, που σήκωσες αυτό τον ανθρώπινο πόνο, αυτό το ανθρώπινο βάρος, που μας έλυσες πλέον και είμαστε ελεύθεροι να σε ακολουθήσουμε. Που μας έσωσες και μπορούμε να σε ακολουθήσουμε. Αυτό όμως αδέρφια μου δεν περιγράφεται με λόγια. Αυτοί οι άνθρωποι που καταγράψαν αυτούς τους ύμνους το βιώσαν πιο πριν το γεγονός. Το ζήσανε στην καρδιά τους. Και αφού το ζήσανε στην καρδιά τους, τότε το κατέγραψαν. Τότε το κατέγραψα. Και το έχουμε εμείς σήμερα και με τα δικά τους λόγια στέλνουμε κι εμείς ύμνους και δοξολογίες προς τον Χριστό μας. Ψάλλουμε κι εμείς γι' αυτό το λόγο ψάλλουμε. Το Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Έχουμε τίποτα ερωτήσεις.
καθίστε. Έχουμε τίποτα καμία ερώτηση. Καμία, τίποτα. Εσύ για ερώτηση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι εμπνεύστηκαν και έκλεισαν σε λίγα λόγια την Αγία. Όλο του μυστηρίου. Το πώς, το γιατί ήμουν με τον Θεό, το τι συνέβηκε. Το μόνο που σε προβληματίζει είναι το πώς έγινε. Δεν βλέπω αυτό που βλέπω, αλλά δεν μπορώ να σας πω το τι έγινε. Μας περιγράφουν τα πάντα, λένε, σαν να έρθει κάποιος από κάπου αλλού και να δει ξαφνικά και να μας περιγράφει όλο το μοναστήρι. Και να λέει ποιος είναι ο σκοπός του μοναστήριου. Τι κάνουν αυτοί που είναι μέσα, πώς το βιώνουν, τι κάνουν και γιατί είναι μέσα εκεί. Αλλά σας πω παιδιά, το πώς δημιουργήθηκε αυτό το μοναστήριο δεν το ξέρω. Το πώς έγινε. Καταλάβατε. Αυτό είναι, προέρχεται από τη βίωσή τους. Το ότι αυτοί τα βιώναν αυτά. Πράγμα το οποίο δεν κάνουμε, εμείς δεν το βιώνουμε. Εδώ διάβαζα σε ένα άλλο βιβλίο, το πούμε άλλη φορά, ότι πρέπει νους και καρδιά, η νοερά προσευχή από εγκεφαλική να γίνει καρδιακή, να είναι ένα. Είναι ένα πράγμα να γίνει. Γιατί τώρα λειτουργεί ο άνθρωπος εγκεφαλικά. Ό,τι κάνει αυτό που κάνει είναι το κομπιούτερ όμως. Αλλά ο Θεός δεν μας θέλει να ξέρουμε εγκεφαλικά να συμμετέχουμε. Εγκεφαλικά πολύ ποιος είπε να συμμετέχει το μυαλό του. Το ζήτημα είναι να μετέχω καρδιακά. Και γιατί αυτό το πράγμα γίνεται. Μπορεί να το καταλάβετε γιατί μας θέλει όχι εγκεφαλικά, αλλά μας θέλει καρδιακά. Για σκέψουμε. Εγώ δεν ξέρω ότι με αγαπάς τώρα εγκεφαλικά, δηλαδή φιλολογικά. Το ίδιο είναι κάποιος που αγαπάει και ενώνει την καρδιά του με τον άλλον. Το ίδιο πράγμα είναι. Όταν ένας αγαπά καρδιακά τον άλλον, με την καρδιά του. Και όταν σου λέει εγκεφαλικά αγαπάμε όλο τον κόσμο. Κατάλαβες, όποιον πεις. Γιατί τον αγαπάμε τον άνθρωπο, εγκεφαλικά είναι. Η πραγματική αγάπη είναι αυτή που ενώνει τις καρδιές. Άρα εμείς πρέπει να περάσουμε στο στάδιο του Χριστό, να μην το γνωρίζουμε μόνο μέσα από τη γραφή, γιατί έτσι γνωρίζουμε όπως γνωρίζουμε έναν οποιοδήποτε που μπορεί να διαβάσει το βίο του. Το ζήτημα είναι να ενωθώ μαζί με αυτό, να τον γνωρίσω και να ενωθώ καρδιακά, να δεθώ μαζί του. Να δεθώ μαζί του. Αυτό είναι. Το οποίο ο αγώνας, γιατί όταν ενωθώ πραγματικά μαζί του, μετά τελείωσε. Και αυτό βοηθάει πολύ η νοερά προσευχή. Θα το πούμε σε άλλη. Εδώ διάβαζα ότι ο γέροντας ο Φρόνιος, ακριβώς λέει, δύο λέει είναι το ισχυρότερο όπλο της Εκκλησίας εναντίον του διαβόλου. Η ευχή Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε και η έρωσε σχάτων τέλεση, τον ατελούμε, και η μέθεξη της λειτουργικής θυσίας. Και το να μετέχω έως σε σχάτω. Στην πηγή της ζωής. Είναι δύο τρόποι, λέει, και τα δύο όπλα. Η νοερά προσευχή, η οποία, όπως αναφέρει στο άφρο, γίνεται καρδιακή προσευχή μετά. Γιατί ενώνομαι με τον άλλον, τον γνωρίζω και αγωνίζομαι. Και στην αρχή η ένωσή μου γίνεται επιφανειακή, όπως γνωρίζω έναν άνθρωπο έτσι επιφανειακά. Αλλά μετά σιγά σιγά όσο τον γνωρίζω, και αυτό πρέπει να κάνουμε, όσο τον γνωριζόμαστε, να ενωνόμαστε. Το γνωρίσαμε στην πρώτη επαφή μας, στην πρώτη θεία επικοινωνία, στην πρώτη θεία κοινωνία που είχαμε μαζί του. Μέσα από το δισκοπότερο. Αλλά αυτό τι γίνεται. Για να μπορέσω να τον γνωρίζω, πρέπει να πέσει φως στην υπόθεση. Κατάλαβες. Φως στο σκοτάδι μας. Πέσει άπλετο το φως. Άρα μιλάμε για καθαρισμό της ψυχής μας. Να γνωριζόμαστε να είναι η ψυχή μας καθαρή.
Γιατί η ψυχή που είναι μέσα στα πάθη, μέσα στα μαθήματα, μπλοκάρει το φως. Είναι σαν να έχουμε όπως εγώ τα φωτάκια επάνω. Όταν το ρεύμα δεν περνάει παντού, γιατί κάποια από τα σύρματα είναι βραχυκυκλωμένα, έχουν χαλάσει και δεν μπορεί να διέλθει το ρεύμα, βλέπεις όλα φωτάκια να έρθει, αλλά δεν ανάβει. Είναι σαν τις αρτηρίες της καρδιάς και αυτό. Το αίμα περνάει από όλες τις αρτηρίες για να λειτουργεί η καρδιά. Εάν κάποιες βουλώσουνε, δεν μπορεί να επικοινωνήσει το αίμα με την καρδιά και πεθαίνει ο άνθρωπος. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε. Τα καλώδια της ψυχής μας, οι αρτηρίες της καρδιάς μας, πρέπει να είναι καθαρές από αμαρτήματα. Να είναι καθαρές από αμαρτήματα. Οπότε να διέρχεται το ρεύμα, η πηγή της Θείας Χάριτος, και να διέρχεται το αίμα και το σώμα του Χριστού, χωρίς να φρακάρει, χωρίς να παθαίνεις έμφραγμα. Να μην φρακάρει, λιμπέρι έμφραγμα, τι σημαίνει φράγμα πάλι. Μπήκε φράγμα. Και το φράγμα είναι η αμαρτία. Κάθε φορά που άνθρωπος αμαρτάνει, μάζει ένα φράγμα. Φράζει. Είμαι κανένα εδώ μέσα. Λοιπόν, βάζουμε ένα φράγμα. Άρα λοιπόν πρέπει οι αρτηρίες της καρδιάς μας, τα καλώδια της ψυχής να είναι ελεύθερα για να περνάει από μέσα το ηλεκτρικό ρεύμα. Η Θεία Χάρις, να περνάει το αίμα του Ιησού, ανεπόδιστο. Γι' αυτό δεν λέμε όταν λειτουργούμε στη Θεία Λειτουργία, Κύριε και μην κολλήσεις τη χάρη σου, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος για τα σημών αμαρτίας. Ενώ που δεν τα σάρει το σώμα. Δεν είναι τυχόν κολλήσει η Θεία Χάρις και δεν περάσει από μέσα μου να μετατρέψει. Το ψωμί και το κρασί θα το κάνει σώμα και μα Χριστού, λόγω των αμαρτημάτων μας. Άρα πρέπει να έχουμε αγώνα συνέχεια το να καθαριστούμε από τα πάθη και τα αμαρτήματά μας. Ιδάλλως, αν είσαι τα αμαρτήματα και μεταλαμβάνεις, τι έχεις βάλει το φράγμα. Το αμάρτημα είναι φράγμα, δεν περνάει. Είτε κοινωνάς είναι που λέει κρίμα και είσαι τσάμπα, δηλαδή που κοινώνεις, κρίμα που κοινώνεις. Δεν πέρασε, τσάμπα που ενώθηκες με το ρεύμα, δεν πήρες φως. Για το αμάρτημά μας έγινε αιτία να φραγκάρει η Θεία Χάρις. Και φυσικά την ώρα της τελέσεως των αμαρτημάτων, ευτυχώς δεν συντελείται. Ναι, δεν συντελείται το να σταματήσει δηλαδή, να σταματήσει η Θεία Χάρις. Επιτρέπει ο Θεός και διέρχεται. Και για τόσο αμαρτωλός και ανάξιος και να είναι ο κληρικός, τελικά διέρχεται η Θεία Χάρις. Καταλάβετε, διέρχεται τελικά η Θεία Χάρις. Και γι' αυτό συντελείται το μυστήριο. Όσο αμαρτωλός και να είναι ο κληρικός.